Ήρθα εδώ για να καταθέσω εκ μέρους του Δήμου Λύσης την αγάπη, το σεβασμό, την ευγνωμοσύνη στον άνθρωπο Ζέτα. Μιλώ ως δημοσιογράφος για χρόνια, αλλά και ως δήμαρχου Λύσης. Ως δημοσιογράφος την γνώρισα για χρόνια ως διευθυντή τελωνίων, ανώτερη λειτουργό στα διάφορα υπουργεία, γενική διευθύντρια υπουργείων και στα τελευταία χρόνια ως υπουργών. Εκείνο που θα έλεγα ότι χαρακτήριζε την αγαπημένη μας Ζέτα ήταν η βαθιά προσήλωση στο καθήκον, αλλά και όχι ευαισθησία, θα έλεγα υπερευαισθησία σε θέματα που είχαν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Φεύγει ένα πολύ καλό όνομα στην κοινωνία και αφήνει το στίγμα της προσφοράς, μια μεγάλη προσφορά που είχε πάντα αντικείμενο των άνθρωπων και το κοινό καλό. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Ανδρέας... Θα θέλετε να κάνετε μια δήλωση και εσείς για την υπουργό, τον άνθρωπο Ζέτα Εμιλιανίδου. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των αναπηρών που βλέπω. Κυρία Εμιλιανίδου, με τη φυγή της μας ορφάνεψε. Είναι ο άνθρωπος που εστίασε στα προβλήματα μας, έδωσε αξία στην προσφορά μας στην πατρίδα, ενίσχυσε την αξιοπρέπεια μας, αλλά υπεράνω όλων θέλω να πω για την ευαισθησία της και την συνέστηση ορισμένων θεμάτων. Θα πω μόνο ότι είναι ο άνθρωπος που αποκατέστησε τις γυναίκες που κακοποιηθήκαν κατά την εισβολή, ενώ τα προηγούμενα 45 χρόνια αγνοούσαμε την ύπαρξή τους, κάποιοι αγνοούσαν την ύπαρξή τους. Προσωπικά την εθαύμασα πολλές φορές, αλλά να πω έτσι χαρακτηριστικά, μίαν ημέρα της της έκανα μήνυμα στο κινητό ότι απεβίωσε μία από τις γυναίκες αυτές και δεν υπήρχαν λεφτά για την κηδεία της. Σε μισή ώρα έδωσε λύση, την ευχαρίστησα και την ευχαριστώ για ό,τι μας πρόσφερε και πιστεύω ότι η ιστεροφημία της πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός αναπαύσει την ψυχή της.